Σωματείο Εργαζομένων συμμετέχει σήμερα στην 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία με αιχμή του δόρατος να μην μετατραπούν τα νοσοκομεία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, να μην προχωρήσει η κυβέρνηση σε καμιά συγχώνευση κλινικών τμήματων και κατάργηση νοσοκομείων, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, να ενταχθούμε στα βαρέα ανθυγιεινά και ταυτόχρονα να επανέλθουν οι μισθοί μας από εκεί που ήταν και βεβαίως προσαυξημένοι κατά 20%. Η αύξηση της κοροϊδίας στους δημοσίους υπαλλήλους αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ήρθε με φόρα ουσιαστικά να καταργήσει οτιδήποτε έχει απομείνει από δημόσιο σύστημα υγείας. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί είμαστε σήμερα εδώ, όπως ήμασταν χτες μαχητικά στην παρουσία του Υφυπουργού Υγείας, όπως θα είμαστε και το Σαββάτο 9 η ώρα έξω από το εμπορικό επιμελητήριο, όπου εκεί οι ιδιώτες επιχειρηματίες της υγείας μαζί με τους ξενοδόχους και με τις ευλογίες της κυβέρνησης θα κουβεντιάσουν το πώς θα στηθεί μεγάλη μπίζνα στο χώρο της δημόσιας υγείας. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί μαζί με το λαό, μαζί με τα σωματεία του νησιού μας και της πόλης μας θα πούμε ένα μεγάλο όχι στην εμπαρματοποίηση της ιδιωτικοποίησης της υγείας και ένα μεγάλο ναι στην υπεράσπιση, στη διεύρυνση του δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας για όλο το λαό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου έβγαλε ψήφισμα υποστήριξης του αγώνα των υγειονομικών και γενικώς η ΕΛΜΕ θεωρεί ότι το δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, περίθαλψης και σύνταξης είναι υπόθεση όλων των σωματείων, είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων, είναι υπόθεση του λαού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενισχυμένη και με το εκλογικό αποτέλεσμα, ουσιαστικά εντείνει την αντιλαϊκή πολιτική, δίδει ουσιαστικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές ως δώρο στους επιχειρηματίες της υγείας, διεκδικούμε καμία συγχώνευση κλινικών και νοσοκομείων, να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των υγειονομικών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ζητούμε καμία εργασιακή ομοιρία των ελαστικώς απασχολούμενων υγειονομικών. Ταυτοχρόνως λέμε κάτω τα χέρια από το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτω τα χέρια από το αναφέρετο δικαίωμα του λαού στην περίθαλψη. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τα νοσοκομεία να διαλυθούν, το ΕΣΥ ουσιαστικά να αποδομηθεί ακριβώς για να υπερσυγκεντρώνουν τα κέρδη τους οι κλινικάρχες και οι επιχειρηματίες. Δηλώνουμε στην κυβέρνηση ότι θα είμαστε στο πλευρό των υγειονομικών και δηλώνουμε στους εκπαιδευτικούς ότι παρά το γεγονός ότι είναι θέρος, εμείς βρισκόμαστε στον αγώνα και θα βρισκόμαστε επίσης στις επάλξεις και για τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που αφορούν την εκπαίδευση, γιατί ο χώρος της υγείας δεν είναι το χώρο της εκπαίδευσης, αφού είναι ο βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους. Θεωρούμε ότι πρέπει ενωμένοι οι εργαζόμενοι να διεκδικούν το δικαίωμα στην υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια και τη σύνταξη. Στη σημερινή απεργία, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία αντιδρούμε στη διαχρονική υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών υγείας, που περιορίζουν την πρόσβαση σε δωρεάν σύγχρονες υπηρεσίες περίθαλψης και πρόληψης. Και εξαιτίας αυτής της υποχρηματοδότησης είναι που δεν μπορούν να πάρουν οι εργαζόμενοι τις άδειες και τα ρεπό τους. Εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, η παιδοψυχιατρική κλινική βρίσκεται στα πρόθυρα να κλείσει, ενώ ήδη και εδώ και 10 μήνες τουλάχιστον υπολειτουργεί μόνο με 2 ειδικευμένους γιατρούς. Εξαιτίας υποχρηματοδότησης γίνεται πολλοί μήνες οι αναμονές στα τακτικά ιατρία και χειρουργία. Και εξαιτίας υποχρηματοδότησης μπαλώνονται τα κενά με μετακινήσεις και με συμβασιούχους αντί για μόνιμες προσλήψεις. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα θα επιδεινωθούν αν προχωρήσει η εφαρμογή των σχεδίων, η υλοποίηση των σχεδίων για το νέο ΕΣΥ, που περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις νοσοκομείων, μετατροπή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, επανείσοδο των εργολάβων σε καθαριότητα, σύντηση και άλλες υπηρεσίες των νοσοκομείων. Εμείς διεκδικούμε σήμερα αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της υγείας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας παιδοψυχιατρικής κλινικής, αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και φυσικά να μην προχωρήσουν τα σχέδια για μετατροπή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Σαν φοιτητές ιατρικής, όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα, στεκόμαστε πάντα πλάι στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες των υγειονομικών. Η κατάσταση με τη δημόσια υγεία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Θεωρούμε τουλάχιστον γελίες τις προεκλογικές δηλώσεις
της κυβέρνησης για δίθεν ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Γιατί 4 χρόνια τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ενισχύει τη δημόσια υγεία. Πώς γίνεται πλέον να έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε ακόμα και για κλείσιμο της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Παγνή. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη και δείχνει μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση από πλευράς της κυβέρνησης. Να υποβαθμίσει το δημόσιο όσο δεν πάει, να αναιρέσει κάθε βασικό και εκτιμένο δικαίωμα του λαού, ακόμα και το πιο ζωτική σημασία, αυτό στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Και γι' αυτό το λόγο θα είμαστε μαζί με τους υγειονομικούς και με τους αγώνες μας, σαν φοιτητές ιατρικής, που το μέλλον μας είναι στα νοσοκομεία. Θα είμαστε εδώ σε όλες τις κινητοποιήσεις, προκειμένου να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Η κατάσταση στην υγεία λύνεται μόνο με μόνιμες και μαζικές προσλήψεις και θα συνεχίσουμε να το φωνάζουμε αυτό μέχρι η κυβέρνηση επιτέλους να καταλάβει ότι δεν την παίρνει πραγματικά να υποβαθμίζει κι άλλο τα βασικά μας δικαιώματα και τη δημόσια υγεία. Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, εμπαρευματοποίηση του συστήματος υγείας, στη διαχρονική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας, παλεύουμε μαζί με τους υγειονομικούς για την στελέχωση και πλήρους χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας στο ύψος των πραγματικών αναγκών των δομών. Παλεύουμε για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Δεν θα δεχτούμε κανένα κλείσιμο νοσοκομείου, κανένα κλείσιμο κλινικής, όπως απεργάζεται η κυβέρνηση, προκειμένου να στήσει το δικό της αφήγημα και να οδηγήσει τα πράγματα στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα ασκήσουμε πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση από εδώ και πέρα, μέχρι πραγματικά ο λαός να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει.